Το έργο της ανέγερσης διοικητηρίου στην περιοχή της Καρδίτσας είναι προτεραιότητα για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι ένα έργο απαραίτητο για την περιοχή, όπως είπε ο κ. Αγοραστός, αλλά το πρόγραμμα σκοντάφτει στο ΕΑΠΝΑ και στη χρηματοδότησή του. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, ένα έργο το οποίο πρέπει να συνεχιστεί, αλλά είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει σίγουρη πηγή χρηματοδότησης. Δηλαδή, η πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΑΠΝΑ, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε και πιέζουμε για να συνεχιστεί, για να πάρουμε τα χρήματα, και είναι και ήδη οι πόροι που πρέπει να βάλουμε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο της Περιφέρειας. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στη μέση έργα, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ολοκληρωθούν. Ο κ. Αγοραστός πάντως τόνισε ότι χρειάζονται να γίνουν και κάποιες μετατροπές στη διαρρύθμιση του κτηρίου. Πρέπει να κάνουμε κάποιες μετατροπές όσον αφορά την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και κάποιες μετατροπές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε πράσινο κτίριο. Γιατί η προτεραιότητα, το είπαμε και στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο στην εισήγησή μου, είχα πει ότι δίνουμε στα κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα υπάρχοντα αλλά και στα μελλοντικά περισσότερο, να τα κάνουμε πράσινα κτίρια με την έννοια ότι να μπορέσουμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά ή να κάνουμε άλλες ενέργειες και άλλες κατασκευές οι οποίες να βοηθήσουν να καταναλώνουμε λιγότερο ενέργεια, να είναι λιγότερο ενεργοβόρα.